Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστροφή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε τώρα να καλησπερίσουμε ζωντανά μέσω Skype τον καθηγητή του ΕΚΠΑ της Γεωπολιτικής Στρατηγικής, τον κύριο Ιωάννη Μάζη, για να δούμε λίγο τι γίνεται με την Ουκρανική κρίση. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως έχουμε τις τελευταίες μια-δυο ώρες κάποια λίγο πιο αισιόδοξα μηνύματα για κάποια αποκλιμάκωση. Μακάρι να πριτανεύσει η ειρήνευση. Και να δούμε λίγο και τις επιπτώσεις σε αυτή τη γεωπολιτική κακέρα και για την περιοχή μας. Τον ευχαριστούμε θερμά. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά. Καλό μεσημέρι. Πώς είστε? Λέμε ότι είμαστε καλά, αλλά η αλήθεια είναι ότι τρομάζουμε και μόνο στην ιδέα ότι πέρα από το αυτό καθ' αυτό το γεγονός του πολέμου, που είναι ό,τι χειρότερο, γιατί είναι στη γειτονιά μας, είναι στην Ευρώπη, τι θα σημαίνει αυτό για το πορτοφόλι μας, για την ενέργεια, για το ρεύμα, ήδη για το αέριο που έρχονται πανάκριβα σε μια περίοδο που ο κόσμος υποφέρει. Αλλά ας δούμε λίγο γεωστρατηγικά. Θα δίνατε, εντάξει, δεν παίζουμε στοίχημα, αλλά θα δίνατε περισσότερες πιθανότητες στην ειρήνη από ότι στον πόλεμο στην περιοχή? Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι τέτοια που όποιος θεωρήσει ότι μπορεί να προβλέψει θα πέσει έξω. Εγώ εκείνο το οποίο μπορώ να εκφράσω είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία ενώπιον ενός τεραστίου ανορθολογισμού, ο οποίος εάν εκδηλωθεί με μορφή θερμής σειράξεως δεν θα υπάρξουν νικητές. Πρώτα απ' όλα δεν θα υπάρξουν νικητές στην Ευρώπη, διότι εάν σας πω μερικά νούμερα τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα, γιατί οι ποσότητες τελικώς είναι αυτές που μας βοηθούν στην αποειδεολογικοποίηση των πραγμάτων. Ας δούμε λοιπόν. Τρία συστήματα είναι αγωγών αυτά τα οποία τροφοδοτούν την Ευρώπη με ρωσικό φυσικό αέριο. Το πρώτο σύστημα είναι αυτό του Nord Stream 1 και Nord Stream 2. Το Nord Stream 1 λειτουργεί, δεν λειτουργεί στην μεγίστη αποδοτικότητά του των 55 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, λειτουργεί στα 22,5 αυτή τη στιγμή. Κάτω από το μισό δηλαδή. Ακριβώς. Εάν λειτουργήσει ολόκληρο θα έχει 55 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, έτσι, δεν μιλάω για κυβικά πόδια, για κυβικά μέτρα. Ο δεύτερος κλάδος, του οποίου είναι το Nord Stream 2 και ο οποίος έχει τελειώσει μεν αλλά δεν λειτουργεί λόγω των γνωστών διενέξεων μεταξύ Γερμανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, μάλιστα δύο αμερικανικών κυβερνήσεων και δύο γερμανικών κυβερνήσεων, το οποίο έχει τη δυνατότητα και για άλλα 55 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, δηλαδή 110 δισεκατομμύρια κυβικά. Αν σκεφτεί κανείς ότι χοντρά ο μέσος όρος η Ευρώπη χρειάζεται 330 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το χρόνο, αυτοί οι δύο αγωγοί θα εξασφαλίζουν το 1 τρίτο. Πάμε όμως τώρα στο πιο ενδιαφέρον. Ποιοι είναι οι αγωγοί οι οποίοι περνάνε από τα εδάφη της Ουκρανίας και τι σημαίνουν για το ποσοστό κάλυψης της ευρωπαϊκής κατανάλωσης? Ο ένας είναι καταρχάς ο λεγόμενος αγωγός Σοιούζ, δηλαδή ένωσης, ο οποίος έχει μήκος 2.675 χιλιόμετρα, είναι ας τους μεγαλύτερους αγωγούς στον κόσμο και μεταφέρει 32 δισεκατομμύρια φυσικά μέτρα κυβικού αερίου, κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Ο άλλος είναι, και ξέρετε, ο δεύτερος αγωγός είναι ο αγωγός αδερφότης, ο Μπρέτσκο, ο οποίος είναι 100 χιλιόμετρα μεγαλύτερος από τον προηγούμενο και αυτός επίσης μεταφέρει γύρω στα 30 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το χρόνο. Δηλαδή αυτοί οι δύο μεταφέρουν ουσιαστικά 62 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Συγκρίνεται το με τα 330 και θα καταλάβετε τι σημαίνει. Το 1 πέμπτο. Σημαίνει εν ολίγης ότι είναι το 1 τρίτο περίπου και κάτι παραπάνω από αυτό το φυσικό αέριο το οποίο χρειάζεται ετησίως η Ευρώπη για να μπορέσει να λειτουργήσει στην οικονομία της. Αν λοιπόν στο έδαφος της Ουκρανίας σημειωθεί μια θερμή ρήξη, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα 62 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου θα σταματήσουν να πηγαίνουν στην Ευρώπη για όσο καιρό χρειαστεί. Αυτό σημαίνει ότι εμείς εδώ
θα νιώσουμε την πολική άρκτο να μας χτυπάει στον ώμο, έτσι, οι οικονομίες μας θα τυναχτούν στον αέρα και αυτό θα δημιουργήσει πάρα πολλά φαινόμενα κοινωνικών αντιδράσεων, πολιτικών αντιδράσεων και κυρίως, ξέρετε, όταν δημιουργούνται τέτοιου είδους κοινωνικές αντιδράσεις και πολιτικές αντιδράσεις, εκείνος που κερδίζει είναι τα άκρα. Να. Συνεπώς, αυτά... Ο εθνικισμός συνήθως. Και τα δύο. Και ο αριστερισμός και ο εθνικισμός. Σωστά. Και ο υπερεθνικισμός για την ακρίβεια. Για να μιλάμε για εθνικισμό σοβαρά, πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι υπάρχει με τους ορισμούς του Oxford University Dictionary, εθνικιστής είναι αυτός που αγαπάει την πατρίδα του, τα ήθη του, τα έθιμά του, την ιστορία του, και σοβινιστής είναι αυτός που θεωρεί ότι ο δικός του ο λαός είναι καλύτερος από όλους τους άλλους. Έτσι, και ότι έχει σαν καθήκον να σώσει τον κόσμο. Λοιπόν, άρα λοιπόν... Υπάρχει βέβαια και ένα εφιολόγημα εδώ, ότι εθνικιστής ή σοβινιστής είναι εκείνος που νομίζει ότι η πατρίδα του είναι πιο όμορφη από την Ελλάδα. Ναι, αυτό το λέμε, ναι, γιατί ακριβώς οι Έλληνες έχουμε το χιούμορ και επιπλέον δεν είμαστε σοβινιστές. Ακριβώς. Και ξέρετε, ο άνθρωπος που μπορεί να αυτοσαρκάζεται είναι δημοκράτης. Σωστό. Ο άνθρωπος που δεν μπορεί να το κάνει είναι επικίνδυνος. Γιατί τρέφει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό. Άρα αμέσως μου λέτε ότι ενεργειακά θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο μπαμ και στη χώρα μας και στην Ευρώπη που μπορεί να φέρει ανακατατάξεις παρόμοιες με το Μεσοπόλεμο που μπορεί να οδηγήσουν και σε μια παγκόσμια σύραξη. Και μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς και οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι από την Ευρώπη ξεκίνησαν, έτσι. Μα φυσικά, και ξέρετε, είναι σχεδόν αστείο να λέει κανείς ότι τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια έκρηξη η οποία θα γίνει σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ναι, ναι. Είναι πραγματικά εξαιρετικά. Είναι εύκολο όμως, πέρα από τα προβλήματα που υπάρχουν, που ξέρω ότι υπάρχουν, όπως τα είχε προσδιορίσει αυτός ο απαράδεκτος ο Χάντιγκτον, που είχε χωρίσει στη μέση τον κόσμο στον άξονα του καλού και του κακού και την Ουκρανία στη μέση. Το ανατολικό κομμάτι ήταν στον κακού, το δυτικό στο καλού. Όμως είναι σχεδόν ξαδέρφια Ρώσοι και Ουκρανοί. Πέρα από τα προβλήματα που είχαν και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ένα κομμάτι τους είχε πάει με το. Η Ουκρανία λέγεται Μικρή Ρωσία. Εντάξει, ναι. Φίλοι. Έτσι είναι. Άλλωστε, το έθνος των Ρώσ ξεκίνησε από το δουκάτο του Κιέβου. Ακριβώς. Λίγη ιστορία να ξέρει κανένας. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο όμως, είχα την ευκαιρία πριν από μερικά χρόνια, από πολλά χρόνια, στο 6-7, να πάω μια βόλτα στην Ουκρανία, ένα διπλωματικό ταξίδι στο Κίεβο και είδα μια εικόνα που πραγματικά με προβλημάτισε. Μου θύμισε λίγο την Τρούμπα. Δηλαδή, έβλεπα συνεχώς Αμερικανούς ναύτες, αμερικανικά στρατεύματα που είχαν έρθει από τη βάση από την Κρυμαία, εκεί που ήταν ο ναύσταθμος των Ρώσων, μέσα στην καρδιά του Κιέβου, στα 300-400 χιλιόμετρα από τη Μόσχα. Δηλαδή, και κάποιος αναρωτιέται, αν υπήρχαν ρωσικά στρατεύματα στη Νέα Υόρκη και είναι η πρωτεύουσα η Ουάσιγκτον, πώς θα αισθανόταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για να καταλάβουμε λίγο και τη θέση του Πούτιν, έτσι. Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτό που λέμε ένας δημοκρατικός σοβινιστικός, θα μου επιτρέψετε να πω, παράγων, ο οποίος θεωρεί ότι μονοπολεί την αντίληψη της δημοκρατίας, μονοπολεί την αντίληψη της αποκαταστάσεως της διεθνούς ασφαλείας και ότι μπορεί να διεκδικεί το ρόλο του διεθνούς χωροφύλακος. Δηλαδή αυτό ακριβώς το οποίο όρισα ως σοβινιστή. Ναι. Τώρα μπορεί εμείς οι Αμερικανοί να αυτοπροσδιορίζονται, ιδιαίτερα οι Democrats, να αυτοπροσδιορίζονται ως δημοκράτες, ως φιλάνθρωποι, ως. Αλλά ξέρετε, το Δημοκρατικό Κόμμα είναι το κόμμα του πολέμου ιστορικά στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Από Κλίντον με βομβαρδισμού στη Σερβία. Ναι. Από Κένετι που ξεκίνησε από το Βιετνάμ. Από την πυρηνική βόμβα στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι μέχρι σήμερα. Ναι, ναι. Έτσι. Αυτά βασίζονται σε μια αντίληψη, την Ουίλσονιστική λεγόμενη αντίληψη, όπου ο πρόεδρος Ουίλσον με τα 14 σημεία του όρισε τι πρέπει να κάνει όλος ο κόσμος για να έρθει στην αντίληψη των δημοκρατικών αξιών, ελευθεριών κτλ. Όπως τις αντιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο που δεν ήθελαν να τις εφαρμόσουν για τον εαυτό τους. Εν πάση όμως περιπτώσει, σημασία έχει ότι ήδη από την πτώση του τείχους του Βερολίνου και μετά, τι παρατηρούμε. Παρατηρούμε ότι όλοι τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, τα οποία κάποτε αποτελούσαν μέρος του Συμφώνου της Βαρσοβίας, περνάνε κάπου 13, αν δεν με απατάει η μνήμη μου,
περνάνε όλα στη σφαίρα επιρροής του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και εσχάτως βγήκε ο κύριος Κορμπατσόφ και κλαψούρισε ότι τον κορόιδεψε ο κύριος Μιτεράν, η κυρία Θάτσερ και ο κύριος Μπούς, όταν του είπαν ότι δεν θα επεκταθεί το ΝΑΤΟ μέχρι την περιφέρεια της ακόμη τότε υπαρχούσης Σοβιετικής Ενώσεως. Βεβαίως αυτό, όταν η Ρωσία πέρασε στον Γέλτσιν, έγινε πολύ χειρότερο, γιατί εκεί ετοιμαζόντουσαν να τη μοιράσουν την Ρωσία. Ο Μπρεζίνσκι έλεγε ότι πρέπει να την κόψουμε, λέει, σε τρία μέρη τη Ρωσία, στη Δυτική, στην Κεντρική και στην Ανατολική, για να μπορούμε, λέει, να συνδιαλλαγούμε με αυτή τη χώρα. Το διέρε και βασίλευε, κλασικά, ναι. Ναι, μικρού θεού όμως, ο οποίος είχε το θράσος να μιλάει για το 1/5 της εκτάσεως του πλανήτη, πώς πρέπει να κατανεμηθεί σύμφωνα με τις δικές τους βουλήσεις. Αυτό επίσης το αφήνω ασχολίαστο. Μετά έλεγε ότι επίσης πρέπει μέχρι το 2015 η Ουκρανία να περάσει στο ΝΑΤΟ, διότι αν αφαιρέσουμε την Ουκρανία από τη Ρωσία, θα πάψει η Ρωσία να είναι αυτοκρατορία και θα γίνει ένα φυσιολογικό κράτος. Άρα την έννοια του φυσιολογικού κράτους, η Αμερικανική αυτοκρατορία, που ήθελε να κρατήσει το αυτοκρατορικό επίπεδο για τον εαυτό της μόνο, την ήξερε καλύτερα από ότι την ήξεραν οι Ρώσοι πολίτες. Υπάρχει ενδεχόμενο, προκειμένου να πρετανεύσει η ειρήνη, να γίνει ένας διαμηνισμός, μια διχοτόμηση της Ουκρανίας στο ανατολικό κομμάτι που είναι το φιλορωσικό, να περάσει στη Ρωσία και το... Αυτό, όπως είπατε εξ αρχής, και χαίρομαι που το είχατε προσέξει, ήταν και το δυτικό σχέδιο. Εφόσον, ας πούμε, η ρωσοφωνία και η φιλορωσική αντίληψη επικρατεί ουσιαστικά στο ανατολικό κομμάτι, να μπορέσουμε αυτό το ανατολικό κομμάτι να το περιορίσουμε. Αυτό μου μοιάζει λίγο με βοσνιοποίηση και βαλκανοποίηση, έτσι, σαλαμοποίηση πάλι, έτσι. Σας θεωρεί, να το πω, κυπροποίηση. Σωστό. Έτσι, που το δουλεύανε στο Foreign Office από το 1936. Έχουν βγει τώρα χάρτες του 50 του Foreign Office, οι οποίοι περιγράφουν την Κύπρο ακριβώς διχοτομημένη στο σημείο που είναι σήμερα. Κύριε καθηγητά, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Σε όλα αυτά τα σχέδια, ενώ είναι καθαρά οικονομικά τα συμφέροντα και γεωπολιτικά, μπαίνει και η επίφαση της θρησκείας. Στα Βαλκάνια, ειδικά στη Σερβία, στην Ιουγκοσλαβία, ήταν οι Ορθόδοξοι Σέρβοι, οι Ουνίτες Κροάτες, οι Μουσουλμάνοι Βόσνοι, εν πάση περιπτώσει. Τώρα εδώ είναι οι Ορθόδοξοι της Ανατολικής Ουκρανίας και οι Ουνίτες της Δυτικής Ουκρανίας. Είναι δυνατόν όμως με τέτοιους όρους να γίνεται το παιχνίδι του γεωπολιτικού, ή βολεύει τελικά? Ακούστε λοιπόν, μου δίνετε την ευκαιρία να κάνω μια πολύ 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 μικρή, σας το υπόσχομαι, διάλεξη. Στην συστημική γεωπολιτική ανάλυση την οποία διδάσκω, έχω πει ότι η γεωπολιτική ισχύς είναι μια συνισταμένη τεσσάρων συνιστοσών. Ποιες είναι αυτές οι τέσσερις? Είναι η πρώτη, η άμυνα και η ασφάλεια. Η δεύτερη, η οικονομία. Η τρίτη, η πολιτική. Και η τέταρτη, ο πολιτισμός και η πληροφορία. Δηλαδή αυτοί είναι τέσσερις πυλώνες ισχύως, καθαρής ισχύως. Και μάλιστα τους δύο πρώτους πυλώνες, άμυνα, ασφάλεια και οικονομία, τους εντάσσω στη λεγόμενη σκληρή ισχύ, και τους δύο τελευταίους, δηλαδή την πολιτική και τον πολιτισμό και την πληροφορία, τους εντάσσω στην ηπεία ισχύ. Nice. Διδάσκω δε επίσης ότι η ηπεία ισχύς είναι πολύ πιο αποτελεσματική και πολύ πιο φθηνή στην εφαρμογή της. Γιατί? Δεν απευθύνεται στη λογική, απευθύνεται στο συναίσθημα, στο ηλιακό πλέγμα. Αν λοιπόν εγώ σας πείσω ότι αυτή πρέπει να είναι η συμπεριφορά σας, εσείς θα ακολουθείτε το παράδειγμα το οποίο σας λέω και εγώ δεν θα πληρώνω για να σας πείθω. Άρα δηλαδή ο εχθρός είναι ο αλόθρησκος, στην ουσία υπό ένα άλλο σχίσμα, παρότι μέχρι χθες ήμασταν φίλοι και πίναμε μπύρες μαζί. Έτσι. Η θρησκεία λοιπόν τι είναι? Είναι κλασικό εργαλείο της εργαλειοθήκης που λέγεται τέταρτος πυλώνας ισχύως. Πολιτισμός, πληροφορία. Μάλιστα. Άρα μην σας εκπλήσει το ότι χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους εργαλεία. Ό,τι απευθύνεται στο συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου είναι το πιο φθηνό και το πιο αποτελεσματικό για χειραγώγηση. Συνεπώς, γιατί τώρα το Ισλάμ τόσα χρόνια ήταν μια χαρά.
Κάποια στιγμή μετά την πολιτικοποίησή του, τη ριζοσπαστικοποίησή του, για να το πω πιο σωστά, την ανάδειξη των στοιχείων εκείνων που το καθιστούν άκρος πολιτικό, γιατί αυτά τα στοιχεία υπάρχουν εγγενώς. Ναι, σωστά. Έτσι, τι κάνουμε, αιματοκυλούμε τον κόσμο. Αυτό λοιπόν το χρησιμοποίησαν και κυρίως στη Δύση. Αν δείτε πώς δημιουργήθηκε το πολιτικό Ισλάμ, δημιουργήθηκε το 1928 στην Ισμαηλία της Αιγύπτου από τους Βρετανούς της εταιρείας της διόρυγος του Σουέζ, που εφοβούντο ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Αιγύπτου, το οποίο είχε ήδη δημιουργηθεί, θα έπαιρνε τα ηνία και θα τους έκοβε την οδό για τις Ινδίες. Για τα εμπορεύματά τους, ναι. Έτσι χρειαζόντουσαν λοιπόν ένα λαϊκό κίνημα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ένα άλλο λαϊκό κίνημα, και εφόσον το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν ένα κίνημα αθεϊστικό, αυτοί δημιούργησαν ένα κίνημα θεϊστικό, ντεϊστικό, το οποίο θα ήταν σίγουρα αντικομμουνιστικό. Έλα όμως που οι αδερφοί οι μουσουλμάνοι ήταν η μήτρα του ό,τι γνωρίζετε και δεν γνωρίζετε μέχρι σήμερα για το ριζοσπαστικό Ισλάμ, όλες αυτές οι οργανώσεις ξεκίνησαν από τη μήτρα των αδελφών μουσουλμάνων. Με ποιους συνεργάζεται τώρα ο Ερντογάν? Με αυτούς. Και τους έχει στα όπα και χαιρετάει. Θα έρθουμε στον Ερντογάν, γιατί νομίζω ότι σε αυτό το γεωπολιτικό ντόμινο στο σκάκι μπαίνει στην παράμετρο σίγουρα και η Τουρκία. Ερχόμαστε τώρα στην Ουκρανία αυτή καθ' αυτή. Οι δεσμοί μας είναι αιώνων. Από τις αποικίες, από την Κριμαία, από την Οδυσσό, από τη Φιλική Εταιρεία, 100.000 ομογενείς εκεί. Σίγουρα μια τέτοια ανάφλεξη θα είχε. 120 με 130.000. Σίγουρα. Τους οποίους, προσέξτε, δεν έχει αναγνωρίσει η Ουκρανία ως εθνική μειονότητα μέχρι σήμερα. Αχα. Και η πολιτική μας κυβέρνησης, και αυτή και οι προηγούμενες, δεν έκαναν την παραμικρή κίνηση για να απαιτήσουν την αναγνώριση της ελληνικής εθνικής μειονότητος. Πράγμα το οποίο δεν είναι αστείο, ούτε απλά εθνικιστικό, σοβινιστικό, συναισθηματικό. Είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, οι οποίες σε μια εθνική μειονότητα κατοχυρούνται, ενώ σε μια μη αναγνωριστήσα όχι. Αυτό λοιπόν πρέπει να ζητήσει ο κύριος Ντένδια στα ταξιδάκια που κάνει εκεί κάτω. Σωστό. Το πρώτο. Το πρώτο, βέβαια. Βέβαια, η διαφύλαξη μιας της ομογένειας εκεί, αφού είναι ένας τόσο μεγάλος πληθυσμός και με ρίζες, έτσι. Μιλάμε αιώνων ρίζες, έτσι. Να μην πω χιλιετηρίδων. Και μιλάμε για μεγάλους εμπόρους, μεγάλους λογίους, μεγάλους πολεμιστές για την ελευθερία της Ελλάδος, έτσι. Όπως τα περιγράψατε. Ναι, ναι. Είμα λοιπόν, η Οδυσσός ήταν. Το λίκνο της Επαναστάσεως που γιορτάσαμε πέρυσι τα 200 χρόνια, έτσι, δεν το συζητώ. Πώς. Η οποία, όπως λένε μερικοί, δεν ήταν τώρα ακριβώς επανάσταση, ήταν ένα ταξικό γιουρούσι, ας πούμε, το οποίο, τέλος πάντων, μην πούμε. Ήρθε, λέει, τον Αβαρίνο και μας έσωσε, κάτι τέτοια. Πάμε τώρα σε αυτό το οποίο το περιγράψετε πάρα πολύ ωραία, τις επιπτώσεις στις ενεργειακές. Βλέπω ότι ταυτοχρόνως, αυτό το διάστημα, από τη δικιά μας τη μεριά, εγκαταλείπεται ο EastMed από τους Αμερικανούς. Έρχονται πλέον με ελληνικά εφοπλιστικά κεφάλαια, εν πάση περιπτώσει και καράβια, υγροποιημένο αέριο σχιστολιθικό από τις ΗΠΑ και στην Αλεξανδρούπολη και σε άλλα λιμάνια, ως αντιστάθμισμα στη μονοπωλιακή σχέση που έχει η Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν με την Ευρώπη με το φυσικό αέριο. Και φαίνεται ότι και για λόγους οικονομικούς, πέρα από γεωπολιτικούς και ισχύως και το ότι και η Τουρκία θέλει ένα μεράδι και με την ΑΟΣ και όλα αυτή την. Ότι τελικά πάλι θα είμαστε εξαρτημένοι. Δηλαδή, και θέλω να ρωτήσω ειλικρινά, αυτή η απολιγνητοποίηση που ξεκίνησε από το 2015 και μετά και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίστηκε με πιο βίαιο ρυθμό από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, ήταν γιατί ξαφνικά Τσίπρας και Μητσοτάκης αισθάνθηκαν οι πιο πράσινοι πρωθυπουργοί στην Ευρώπη, ενώ δεν είχαν την ίδια ανάγκη ο Γερμανός καγκελάριος και ο Πολωνός πρωθυπουργός, ή παίζονται άλλα συμφέροντα, κύριε καθηγητά? Ακούστε λοιπόν το θέμα της. Καταρχάς, η απολιγνητοποίηση είναι ό,τι πιο αφελές μπορούσε να φανταστεί η χώρα μας, ότι θα ήταν μέτρο για την. Για τη μετάβαση, υιοθέτηση, την πράσινη τέλος πάντων και την προάσπιση του. Δύο από τους μεγαλύτερους Γάλλους ερευνητές στο θέμα της ενέργειας
σε διάσημα Ινστιτούτα της Γαλλίας προτείνουν την απομάκρυνση από τα καύσιμα που έχουν διοξίδιο του άνθρακος κτλ. Προσέξτε, ως ίστατο όπλο εναντίον του ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου. Δεν μας λένε, γιατί όπως απέδειξε και ο καθηγητής Φόσκολος, το διοξίδιο του άνθρακος δεν είναι εκείνο που δημιουργεί ούτε αυτού του είδους τα φαινόμενα της υγειοκλιματικής. Όχι, το μεθάνιο είναι 80 φορές πιο δραστικό που είναι φυσικό αέριο. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πώς το πρότειναν. Είναι, λέει, το decarbonization στα γαλλικά, decarbonization. Είναι, λέει, το ισχυρότερο όπλο της Δύσης απέναντι στο ρωσικό φυσικό αέριο. Το καταλαβαίνετε. Ναι, αλλά όλες αυτές οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας δεν μπορούν να δώσουν αντικειμενικά, και έχει παρατηρηθεί, όλες οι μελέτες το καταγράφουν, δεν μπορούν να δώσουν πάνω από 12-13% ενέργεια από αυτήν που χρειάζεται ο πλανήτης, και μάλιστα υπό όρους. Δηλαδή σκεφτείτε στην περίοδο που θα χιονίζει πολύ ή στην Ελλάδα να έχουμε ηλιακά πάνελς τα οποία να περιμένουμε να μας δώσουν ηλεκτρικό ρεύμα. Σκεφτείτε να έχει άπνοια και να περιμένουμε από τα αιωλικά να μας δώσουν ρεύμα. Επίσης και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν το χιόνι μαζεύεται 3 μέτρα, 4 μέτρα, 5 μέτρα εκεί στα ψηλά βουνά όπου βάζουν συνήθως τα αιωλικά συστήματα, να έχουν μπλοκάρι και να πρέπει να περιμένουμε εμείς ενέργεια από αυτά. Σκεφτείτε να έχουμε εμπόλεμο κατάσταση και να περιμένουμε από τα φουρφουράκια να μας δώσουν ενέργεια για να κάνουμε πόλεμο, ή από τα ηλιακά πάνελς. Αυτά είναι αστειότητες. Και το βλέπουμε γιατί η Γερμανία η ίδια τι κάνει για τον εαυτό της. Λέει, σε μας κόφτε το λιγνίτι και λέει εμείς θα το κρατήσουμε μέχρι το 50. Γιατί? Για πέστε μου τώρα, θα βάλουμε μπρος τα εργοστάσια του λιγνίτη τώρα με τις τιμές αυτές του φυσικού αερίου, ναι ή όχι? Εν μέρη αυτά που μπορούσαν να λειτουργήσουν τα λειτουργήσαμε και το Δεκέμβριο και τώρα το Γενάρη. Αλλά είχαν απαξιωθεί βέβαια από τη ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια και αυτά. Ναι, βέβαια, γιατί έπρεπε να πουληθεί. Τι να κάνουμε τώρα, και έπρεπε να πουληθεί κοψοχρονιά. Σωστά. Οπότε πρέπει να την απαξιώσουμε με κάποιο τρόπο. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι να ξέρει ο μελλοντικός αγοραστής ότι ο λιγνίτης δεν θα υπάρχει. Άρα θα ζητήσει μια πολύ καλύτερη τιμή για τον εαυτό του. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πιστέψω σε καμία περίπτωση, και μάλιστα αυτό μπορείτε να το κάνετε με πολύ σοβαρούς ανθρώπους που ασχολούνται με την ενέργεια, όπως με τον Γιάννη το Μανιάτη παραδείγματος χάρη, ο οποίος είναι συνάδελφός μου, τοπογράφος μηχανικός και αυτός καθηγητής, έτσι, από το Αριστοτέλειο, νομίζω τώρα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ικανότατος επιστήμονας, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, μας τα λέει ξεκάθαρα ότι ακόμη και αν μπορούσαμε να φτάσουμε στο μέγιστο ποσοστό απόδοσης των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, δεν μπορούσαμε ποτέ να ξεπεράσουμε το 40% με το 50%, κάπου εκεί. Ναι, το 50% πρέπει να είναι φυσικό αέριο. Ναι, αλλά εμείς αποποιηθήκαμε τη διάθεσή μας και τους φυσικούς μας πόρους να ερευνήσουμε για το ελληνικό φυσικό αέριο, το οποίο ο Φόσκολος τι μας λέει, ότι ειδικά κάτω στην Κρήτη είναι το ίδιο ή και μεγαλύτερο από το υπεργιγαντιαίο κοίτασμα Ζόρ. Αυτό το κοίτασμα της Κρήτης, χωρίς να μπούμε σε χωράφια που διεκδικεί και η Τουρκία, γιατί δεν το αξιοποιούμε όπως και του Ιωνίου? Είναι ένα κλασικό ερώτημα αυτό, το οποίο δεν έχει το μεγάλο κόστος όσο είναι πολύ πιο νότια στο Λιβικό πέλαγος. Γιατί ακριβώς η μεθαφοβική. Ο Γιάννης Ομανιάντης είχε κάνει ένα νόμο, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, είχε εσωτερική ισχύ βεβαίως, έτσι, ο οποίος είχε μοιράσει και τις περιοχές της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης Ελλάδος-Λιβύης, αλλά δεν τον έκανε ποτέ σε επίπεδο διεθνές, ούτως ώστε να ισχύει. Δεν τον άφησαν προφανώς τον άνθρωπο, έτσι, ναι, λόγω της φοβικότητας που μας χαρακτηρίζει ως χώρα σε ό,τι αφορά αυτές τις κινήσεις που έχουν ουσία. Ναι. Και για να μην φύγει και η Τουρκία, η οποία τελικώς μας έκανε ένα τουρκολιβικό σύμφωνο, το οποίο, εάν δεν έκλαιγε κανείς βλέποντάς το, βάζει τα γέλια. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να αγνοούνται
όλοι οι κανόνες της νέας συνθήκης για το δίκαιο της θάλασσας του 1982 του Μοντεκομπέι, δηλαδή της Άγκλος 3, και να μπορείς να φτιάχνεις μία ΑΟΣ η οποία να ξεκινάει από τις τουρκικές ακτές και να τελειώνει στις ακτές της Βεγγάζης. Α, είπα Βεγγάζη. Πέστε μου κάτι, αδιαφορώντας για Επτάνησα, για Δωδεκάνησα, Κρήτη κτλ. Ναι. Δεν έχω αυτά. Α, μια και λέω Βεγγάζη. Θέλει πολύ φιλοσοφία να σκεφτούμε ότι θα έπρεπε να έχουμε κάνει πολύ ενεργή διπλωματία με τον ηγέτη της Βεγγάζης, τον κύριο Χάφταρ, και όχι να μας συμβουλεύει ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού να μην συναναστρεφόμαστε τον Χάφταρ, διότι αυτό είναι επικίνδυνο για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Δεύτερον, όταν βλέπουμε αυτή τη στιγμή τη Λιβύη να έχει δύο πρωθυπουργούς και πάλι, και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και σας το λέω ως ιδέα πρώτη φορά στην εκπομπή σας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Βεγγάζη, τονίζω, εκεί καταλήγει το τουρκολιβικό σύμφωνο. Και η Βεγγάζη δεν είναι τουρκόφιλη. Ναι. Το τονίζω. Και αυτή τη στιγμή η Βεγγάζη έχει και αυτή δικό της πρωθυπουργό εκτός από κοινοβούλιο. Γιατί λοιπόν να μην κάνουμε μια δραστήρια διπλωματία, ούτως ώστε ο πρωθυπουργός αυτός, το Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο τον συνοδεύει και το Κοινοβούλιο, άρα όλο το πακέτο της διακυβέρνησης, να απαγορεύσει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Καλό ερώτημα, δεν έχω άλλο χρόνο να... δυστυχώς. Πέρασε από το μυαλό κανενός. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε σήμερα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.